Δεύτερο μέρος, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Πάντα στον Fly και τους 89,7. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει, σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Fly την κυρία Τασία Καναλοπούλου. Κυρία Καναλοπούλου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Έχουμε εξελίξεις από χθες. Έχουμε την επίσημη σύσταση του Σωματείου Φύλων Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, έτσι. Βεβαίως. Πώς πήγε? Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Διότι θεωρούμε ότι με την τα πρόσωπα που παραβρέθηκαν και που σηματοδοτούν πάρα πολλά, δηλώνουν ανησυχία, δηλώνουν ενδιαφέρον, δηλώνουν συστράτευση σε μία προσπάθεια που εξελίσσεται σε μεγάλο αγώνα για να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας, και είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν πολύ πολύ ουσιαστικά. Και μπορώ να σας πω, αν θέλετε. Γιατί όχι, εννοείται. Καταρχήν να πούμε ότι μέλη, ιδρυτικά μέλη του σωματείου μας, έγιναν οι δύο βουλευτές μας, ο κύριος Αραχοβίτης και ο κύριος Δαβάκης. Μάλιστα. Ιδρυτικά μέλη του σωματείου μας έγιναν οι δύο πρώην υπουργοί, ο κύριος Βαρβιτσιώτης και ο κύριος Δούκας. Ιδρυτικά μέλη του σωματείου μας έγινε ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Ματάλας, ο πρώην νομάρχης, ο κύριος Φούρκας. Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, ο κύριος Κομνηνός, η πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, η κυρία Τσιρόνη, ο πρόεδρος του συλλόγου ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο κύριος Αλεξανδράκης. Επίσης έχουμε μέλος του σωματείου μας έγινε ο κύριος Πολάλης, ο οποίος σηματοδοτεί και τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Και βεβαίως ο πρόεδρος του Γητιάδα, ο κύριος Μπεκιάρης, η πρόεδρος των Εκλακωνίας Προερχομένων Γυναικών, η κυρία Μουσταφέλου από Αθήνα, και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι, επώνυμοι Σπαρτιάτες, οι οποίοι δήλωσαν με την παρουσία τους και με την υπογραφή τους ότι στηρίζουν την προσπάθεια, την αναγνωρίζουν, αναγνωρίζουν το δίκαιο της προσπάθειας και την αναγκαιότητα να γίνει. Και υπ' αυτή την έννοια πήραμε και εμείς πάρα πολύ κουράγιο για να προχωρήσουμε παραπέρα και να μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε. Βεβαίως μέλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι σήμερα βοήθησαν πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργανές, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, και ο κύριος Σωτήρης Ροϊνός, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λακωνίας. Εγώ θέλω ιδιαίτερα να τους ευχαριστήσω τους δύο, διότι χωρίς τη δική τους υποστήριξη, χωρίς τη δική τους ανυποχώρητη στάση, μπροστά σε πολλές φορές άσκηση πιέσεων, να μην συνεχίσουν, να μην στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, αυτοί ήταν ανυποχώρητοι και στάθηκαν με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, με αποτέλεσμα να βοηθήσουν να προχωρήσουμε και να αναδείξουμε το όλο θέμα και να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Μάλιστα. Ο κύριος Πουλοκέφαλος επίσης, ο πρόεδρος του σωματείου των ταξί που ήρθε και υπέγραψε και που είναι και οι άλλοι πρόεδροι που θα έρθουν, ο κύριος Τσιριγότης. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, ο κύριος Βακαλόπουλος. Υπάρχουν και φίλοι Λάκωνες από Αθήνα, οι οποίοι μας πήραν τηλέφωνο και μας έστειλαν με email την πρόθεσή τους να συμπαρασταθούν και να συμμετέχουν. Η ίδρυση του σωματείου είναι πλέον γεγονός. Υπήρξε και προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχει ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ο κύριος Φούρκας, ο κύριος Ματάλας, ο κύριος Πολάλης και οι τρεις που έχουμε μέχρι σήμερα δρομολογήσει τις καταστάσεις, ο κύριος Γεωργανές, ο κύριος Ροϊνός και εγώ. Υπάρχουν αρμοδιότητες που έχουν δοθεί? Όχι, όχι. Χθες έγινε ο ορισμός των προσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο και με την πρώτη ευκαιρία, στις επόμενες μέρες, θα γίνει και η συγκρότησή του, αν και αυτό το Συμβούλιο είναι προσωρινό, και θα φροντίσει ώστε να φτάσουμε τον Οκτώβρη περίπου, γιατί φαντάζομαι θα χρειαστούμε ένα διάστημα για να γίνει και η αναγνώριση του σωματείου από το πρώτο δικείο. Τον Οκτώβρη θα γίνει η τακτική γενική συνέλευση και θα εκλεγεί το πρώτο συμβούλιο, το οποίο θα έχει
θητεία 4 ετών. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έναν αστερίσκο. Αναφέρατε τους δύο από τους τρεις βουλευτές. Ο κύριος Γρηγοράκος έχει δεν μας, απαντήσει κάτι. Ακόμα δεν μας έχει απαντήσει, αλλά φυσικά είναι ανοιχτή όλη η διαδικασία ακόμα. Mm-hmm. Όποιος άλλος θέλει να συμμετέχει στην προσπάθειά μας, να συμμετέχει και θα είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχει mm-hmm. και ο κύριος Γρηγοράκος και βεβαίως και άλλες προσωπικότητες οι οποίες κινούνται δίπλα μας, ξέρουμε ότι είναι μαζί μας και εκπρόσωποι άλλων φορέων και οι οποίοι θέλουν να κάνουν έτσι τις συλλογικές τους διαβουλεύσεις πρώτα mm-hmm. και μετά να συμμετέχουν. Χαριτολογώντας, θα δεχόσασταν μία αίτηση από τον κύριο Τατούλη. Βεβαίως, εμείς έχουμε στείλει πρόσκληση. Στην mm-hmm. κυρία Τζανετέα στείλαμε πρόσκληση να συμμετέχει, δεν ήρθε κανείς από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Αντιθέτως, ήρθε ο κύριος Αργυρόπλος, ο αντιδήμαρχος, ο Παναγιώτης Αργυρόπλος, αντιδήμαρχος από το Δήμο Σπάρτης, mm-hmm. ο οποίος μας δήλωσε τη συμπαράστασή του και την αναγνώριση της αναγκαιότητας της παρουσίας του σωματείου. Mm-hmm. Χθες φιλοξενήσαμε εδώ τον κύριο Βαλιώτη, τον δήμαρχο Σπάρτη, συζητήσαμε λίγο και όλα αυτά που έχουν προκύψει με το μουσείο. Είπα, αφήσουμε στην άκρη αντεγκλήσεις και διαφωνίες, να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Κοιτάξτε, δεν ξέρω γιατί μιλάνε για αντεγκλήσεις. Mm-hmm. Εμείς αισθανόμαστε ότι δεν αντιπαρατηθέμεθα σε κάποιον. Mm-hmm. Εμείς αντιπαρατηθέμεθα στην αδράνεια, στην ανεπάρκεια που έχει επιδειχθεί, στην αδιαφορία και δεν λέμε ότι αυτό είναι κατά ανάγκη χαρακτηριστικό των τοπικών θεσμικών φορέων. Mm-hmm. Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το 1996 καθορίζει να γίνει νέο αρχαιολογικό μουσείο στη Σπάρτη στην περιοχή του Χυμοφίξ, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, mm-hmm. ούτε και μετά το 2005 που αγοράστηκε το οικόπεδο. Mm-hmm. Τίποτα απολύτως. Και η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης αυτή που ψηφίστηκε δηλαδή στο Περιφερειακό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα και θα υπογραφεί τις επόμενες μέρες, αυτό λέει. Mm-hmm. Αν διαβάσετε την προγραμματική σύμβαση, ουσιαστικά λέει ότι κοιτάξτε παιδιά, δεν έχει γίνει τίποτα και ξεκινάμε από το μηδέν. Ούτε καν η τροποποίηση του σχεδίου που ορίζει το οικόπεδο του Χυμοφίξ ως χώρο δημιουργίας μουσείου. Πάμε να τα δούμε λίγο τα της προγραμματικής σύμβασης. Βεβαίως. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι ακριβώς υπεγράφει την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπεγράφει ακόμα, θα υπογραφεί τις επόμενες mm-hmm. μέρες, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε η προγραμματική σύμβαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο mm-hmm. και η σύμβαση αυτή συντάχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και ομόφωνα κιόλας, έτσι, από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, από το Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίστηκε ομόφωνα. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν ξεκαθαρίζεται ένα πράγμα που σε προηγούμενες συμβάσεις δεν είχε ξεκαθαριστεί. Βεβαίως εννοείτο, αλλά αυτή τη φορά διατυπώνεται κιόλας. Ότι κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm-hmm. Τελεία και παύλα. Σημαίνει αυτό ότι είναι απολύτως υπεύθυνο το Υπουργείο Πολιτισμού για τα πάντα, όσα έχουν σχέση με την πραγματοποίηση, με την υλοποίηση αυτής της συγκεκριμένης σύμβασης. Mm-hmm. Επίσης είναι η πρώτη φορά και εγώ λέω ότι η συμβολή μας, η δική μας συμβολή είναι σημαντική, διότι βοηθήσαμε και την περιφέρεια να επιβληθούν και να δηλωθούν πράγματα στην προγραμματική σύμβαση, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί σε προηγούμενες συμβάσεις mm. και ήταν στον αέρα οι συμβάσεις. Mm. Πρώτη φορά λοιπόν δηλώνεται επιτροπή η οποία θα έχει την εποπτεία της εφαρμογής της υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης. Mm-hmm. Δηλαδή ποιος θα κάθεται να κοιτάζει τώρα εάν αποφάσισε το ΚΑΣ, πότε πήγε στο ΚΑΣ, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το έγγραφο, γιατί δεν ψηφίστηκε, γιατί έφυγε, γιατί αδρανούν, γιατί ο τάδε υπάλληλος δεν κάνει τη δουλειά του. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να υπάρχει κάποιος, μια ομάδα που θα τα mm-hmm. επιβλέπει. Αυτό δεν είχε καθοριστεί ποτέ στις mm-hmm. προηγούμενες συμβάσεις. Mm-hmm. Πρώτη φορά λοιπόν τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού δημιουργεί ομάδα με τρία διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ποιοι απαρτίζουν την ομάδα. Βέβαια, οι οποίοι είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι και έμπειροι. Δηλαδή είναι από τη Διεύθυνση Μουσείων, από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Έργων και από τη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτιάξει τόσα πολλά μουσεία στην Ελλάδα και έχουν ασχοληθεί με αναστηλώσεις μνημείων και κτηρίων, που ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και επομένως μπορούν και όντας υπάλληλοι του Υπουργείου και διευθυντικά στελέχη μπορούν να κινήσουν τα νήματα πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Αυτό θέλαμε κι εμείς. Mm-hmm. Και επίσης εκπροσωπεί το Περιφερειακό Συμβούλιο ο πρώην πρόεδρος του, ο κύριος Σκούρος, και αυτό mm-hmm. είναι σημαντικό,
και εκπρόσωπος της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή έχει γίνει μια ομάδα τεχνοκρατών ουσιαστικά με ένα πολιτικό πρόσωπο, τον κύριο Σκούρο, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της σύνδεσης με την περιφέρεια. Και αυτό το αυτή η ομάδα λοιπόν είναι η δύναμη, η κινητήριος δύναμη, η οποία θα εποπτεύσει όλες τις υπηρεσίες που κινούνται από κάτω. Mm-hmm. Και σας διαβεβαιώ ότι το πλέγμα των υπηρεσιών που πρέπει να κινηθεί για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός είναι πάρα πολύ μεγάλο, mm-hmm. πολύπλοκο, και υπηρεσίες οι οποίες κινούνται με αργούς ρυθμούς. Σίγουρα. Άρα λοιπόν χρειάζεται επιτάχυνση, χρειάζεται εποπτεία, χρειάζεται και να ζητείτε και ο λόγος της πιθανής αδράνειας, mm-hmm. που έλεγχος. Και υπομονή, έτσι, φαντάζομαι. Χρειάζεται και υπομονή. Βέβαια αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι να μην θεωρήσει ο κόσμος ότι υπογράφεται μία προγραμματική σύμβαση και αύριο το πρωί θα έχουμε μελέτη mm-hmm. του μουσείου. Η προγραμματική σύμβαση έχει, καταρχήν να πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ορίζεται ως φορέας υλοποίησης του έργου. Mm-hmm. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα κάνει την προμελέτη και όλες τις μελέτες, mm-hmm. θα χρηματοδοτήσει το έργο και θα συγκροτήσει και το φάκελο για τους, θα συγκροτήσει όλους τους φακέλους για όλους τους διαγωνισμούς. Mm-hmm. Βεβαίως δεν θα το κάνει μόνη της η Περιφερειακή Ενότητα, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το ρόλο έχει να παίξει, mm-hmm. να βοηθήσει δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που έχει αξία να προσέξουμε είναι ότι η διάρκεια αυτής της προγραμματικής σύμβασης, δηλαδή μέχρι να γίνει και η οριστική μελέτη του έργου, είναι 48 μήνες, mm-hmm. δηλαδή 4 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι μικρή. Mm-hmm. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε να υλοποιήσουμε, είναι ένας ρεαλιστικός χρόνος, mm-hmm. θα λέγαμε. Mm-hmm. Βεβαίως μπορεί να συμπτυχθεί και βεβαίως θα μπορούσε και η μελέτη να εκπονηθεί και με άλλο τρόπο και να γίνει και πολύ πιο γρήγορα, αλλά δεν θα πάμε, δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα. Mm-hmm. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι έχουμε μπροστά μας 48 μήνες και μέσα σε αυτούς 48 μήνες, οι 12 θα είναι η περίοδος εκπόνησης της μελέτης. Mm-hmm. Και βέβαια μέσα στους, σε όλο αυτό το διάστημα δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι που χρειάζονται για να εγκριθούν προμελέτες, για να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, τέλος πάντων κάποιες υποχρεώσεις. Μια δεδαλώδης διαδικασία. Έτσι. Άρα δηλαδή, αν είχαμε ξεκινήσει το 2011 που ανέλαβε ο κ. Στατούλης, θα είχαμε τώρα μελέτη. Mm-hmm. Αλλά από το 2011, γι' αυτό ρωτώ, γιατί μιλάνε για αντεγκλήσεις, ποιος μιλάει για αντεγκλήσεις, mm-hmm. γιατί μας παρουσιάζουν εμάς ως αυτούς που προκαλούμε αντεγκλήσεις, προκαλούμε καταστάσεις, γιατί μας παρουσιάζουν έτσι, mm-hmm. γιατί αντί να λένε αυτό δεν λένε, παιδιά συγγνώμη, δεν κάναμε τίποτα μέσα σε αυτά τα 5-6 χρόνια. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι το θάρρος να το πούνε αυτό. Θεωρείτε ότι ήρθατε για να ενεργοποιήσετε μια κατάσταση η οποία είχε τελματώσει. Μα δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο ύπαρξης. Mm-hmm. Και αποδείχτηκε αυτό, διότι στους 15 μήνες που έχουμε ενεργοποιηθεί, ως διαμαγείας αποκαλύφθηκαν όλες αυτές οι εκκρεμότητες. Γιατί δεν γινόταν πριν από 2 χρόνια, από 3 χρόνια. Mm-hmm. Γιατί δεν γινόταν το 2014, όταν ξεκίνησαν οι ανασκαφές. Η ίδια η περιφέρεια της χρηματοδότησε τις ανασκαφές. Ναι. Γιατί δεν μπορούσε να δει και τι άλλο λείπει, ώστε να είμαστε έτοιμοι μόλις τελειώσουν οι ανασκαφές να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Εδώ πηγαίναμε να αναθέσουμε μελέτη για το μουσείο. Και δεν έχουμε μουσιολογική μελέτη που να λέει τι θα εκθέσουμε μέσα σε αυτό το μουσείο. Mm-hmm. Δηλαδή ποιος μελετητής αύριο θα μπορεί να μας δώσει μια πρόταση, αρχιτεκτονική πρόταση για το κτίριο, εάν δεν ξέρει τι θα βάλουμε μέσα. Προφανώς και για τον κόσμο που δεν έχει ασχοληθεί, η μουσιολογική μελέτη προηγείται φυσικά, της μελέτης του. Μα χωρίς μουσιολογική μελέτη δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη μελέτη. Mm-hmm. Σταματάνε όλα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δεν θα μπορούσε να έχει γίνει από το Υπουργείο. Καταρχήν εγώ την ευθύνη και όλοι μας την ευθύνη τη ρίχνουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όταν το 2005 αγόρασε το οικόπεδο για αυτή τη δουλειά, έπρεπε τότε να έχει φροντίσει να έχει ενταχθεί το οικόπεδο στο σχέδιο πόλης, να έχει γίνει η ανασκαφική έρευνα για να δούμε ποιο από τα ευρήματα θα μείνει στην επιφάνεια, mm-hmm. και ποιος είναι ο χώρος που είναι ελεύθερος για να τοποθετηθεί το κτίριο. Mm-hmm.
Γιατί και αυτό πάλι ο μελετητής, τι κτίριο θα φτιάξει αν δεν ξέρει τι χώρο έχει και πού θα το βάλει. Η μουσιολογική μελέτη θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Έχει μουσιολογική μελέτη έχει περίοδο εκπόνησης 12 μήνες. Θα γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού και όπως έχω πληροφορηθεί, ήδη εγκρίθηκαν 15.000 ευρώ στην εφορία αρχαιοτήτων για να μπορέσει να την αναθέσει, να συνεργαστεί με αρχαιολόγο, μουσιολόγο, δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Πάντως ξεκινάει και αυτό. Το οικόπεδο αποτυπώθηκε και ήδη προχωράνε οι διαδικασίες για να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία είναι εκπληκτικά, ας πούμε. Εδώ βλέπουμε μέσα στην προγραμματική σύμβαση να μας λέει το Υπουργείο Πολιτισμού ότι δεν υπάρχει πλαίσιο νομοθετικό για τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Μάλιστα. Αν δεν βγει το πλαίσιο, όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 48 μηνών για την εκπόνηση όλων των μελετών πάει στον αέρα. Ναι, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Φυσικά. Και νομίζω ότι έβαλαν τόσο ευρύ χρονικό διάστημα, επειδή ακριβώς ξέρουν τις ελλείψεις στο νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να υπάρχει το περιθώριο για να βγουν οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις και να μπορέσει να δρομολογηθεί μετά η όλη διαδικασία. Για το συγκεκριμένο θέμα, ο κύριος Αραχοβίτης τι σας είπε? Ως κυβερνητικός βουλευτής, γι' αυτό αναφέρουμε στον κύριο Αραχοβίτη. Καταρχήν, ο κύριος Αραχοβίτης έχει δεσμευτεί ότι θα κινήσει οτιδήποτε εμπίπτει στη δική του δικαιοδοσία και αρμοδιότητα. Και το ίδιο και ο κύριος Δεβάκης. Και ευελπιστούμε και ο κύριος Γρηγοράκος ότι θα το στηρίξει αυτό. Και θεωρούμε ότι το να έχουμε αυτή την άσκηση πίεσης από τους δικούς μας βουλευτές θα είναι ό,τι καλύτερο. Εμείς θα αξιοποιήσουμε και τους μηχανικούς οι οποίοι συμμετέχουν και στο φορέα μας, όπως ο κύριος Πυλοκέφαλος, ο οποίος και ως πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες, αλλά ξέρει και τα θέματα της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, οπότε μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται όλη αυτή η διαδικασία και βεβαίως και από νομικής πλευράς, ό,τι χρειάζεται, θα έχουμε την υποστήριξη και του Δικηγορικού Συλλόγου. Οι υπόλοιποι χρόνοι που προβλέπονται είναι σχετικά σύντομοι. Δηλαδή, η αρχιτεκτονική προμελέτη μετά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 3 μήνες. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι τώρα υπογράφεται η σύμβαση μέσα στον Ιούνιο ή και στον Ιούλιο, μέχρι το φθινόπωρο θα πρέπει να έχουμε την αρχιτεκτονική προμελέτη. Θα πρέπει να ανατεθεί αυτή δηλαδή. Βεβαίως, εφόσον βγει αυτό το πλαίσιο για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, σε 3 μήνες θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ο φάκελος του έργου και μετά από αυτό ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έχει 6 μήνες και οι υπόλοιπες μελέτες μετά την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών έχουν 12 μήνες. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Μάλιστα. Η πρώτη φορά. Δεν συμβάλαμε εμείς σε αυτό. Τι φαντάζαμε όλο αυτό το διάστημα? Τι είπαμε στους εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού στη σύσκεψη στο διοικητήριο? Ότι δεν θέλουμε πια να μας μιλάτε έτσι. Θέλουμε να μας πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας. Να το. Δεν είχε ζητηθεί ποτέ, δεν είχε απαιτηθεί. Και να πω και κάτι άλλο. Εγώ καταλαβαίνω ότι και η κυρία Τζανετέα και ο Δήμαρχος και οι άλλοι θεσμικοί έχουν ένα modus vivendi με την διοίκηση ευρύτερα. Δηλαδή έχουν πιο ήπιους τόνους, προσπαθούν να διατηρούν πιο καλές σχέσεις για να μπορούν να έχουν ανοιχτές τις πόρτες. Εμείς όμως μπορούμε να είμαστε οι φωνές. Και αυτές τις φωνές έπρεπε να τις έχουν αξιοποιήσει, όχι να τις βάζουν απέναντί τους. Γι' αυτό διαφωνώ με τις αντεγκλήσεις. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε τίποτα. Αλλά δεν θα θυμώσεις όταν ο κύριος Στατούλης ηρωνικά αποκαλεί τους λάκωνες πικραμένους. Δηλαδή τι θέλει να μας πει? Θέλει να μας πει ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε πικραμένοι, δεν θα έπρεπε να είμαστε θυμωμένοι, δεν θα έπρεπε να αγανακτήσουμε και να φωνάξουμε με αυτή την αδράνεια 6 χρόνια, αν την έζητησε συγγνώμη ο κύριος Στατούλης, έρχεται να βγει και από πάνω. Αναφέρεστε στην ανακοίνωσή του Βεβαίως. Μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ο κάθε πικραμένος ασχολείται με το μουσείο. Δεν κατάλαβα. Τι θα πει αυτό ο κάθε? Ποιος είναι πικραμένος? Όλοι οι λάκωνες είναι πικραμένοι.
Και να πω και κάτι, και δεν είμαστε πικραμένοι μόνο με το θέμα του μουσείου. Είμαστε πικραμένοι γιατί το παλιό αρχαιολογικό μουσείο δεν έδωσε μια δεκάρα για να το αναβαθμίσει. Είμαστε πικραμένοι γιατί ενώ υπάρχει μελέτη, το θέατρο, το αρχαίο θέατρο δεν το έβαλε στο ΕΣΠΑ. Είμαστε πικραμένοι γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η επέμβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είμαστε πικραμένοι γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το λιμάνι μας. Δεν έχουμε μία μαρίνα. Δεν έχουμε τις γέφυρες. Η γέφυρα είναι δυνατόν να έχει αυτό το χάλι είσοδο στις πόλεις μας. Είναι δυνατόν να έχουμε τη γέφυρα του Ευρώτα υποκατάρρευση. Γιατί να μην είμαστε πικραμένοι, δηλαδή τι θα έπρεπε να είμαστε ευχαριστημένοι γιατί έγινε ένας δρόμος σκούρα πυρή και πληρώθηκε δύο φορές. Γιατί δεν απολογείται κάποια στιγμή κάποιος από τους ανθρώπους που τους τίμησε ο λαός, τους τίμησε με την ψήφο του. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει βέβαια το δικαίωμα να υπερασπίζεται το έργο του όμως, έτσι. Όποιο έργο όπως θεωρεί ότι έχει κάνει. Μα εμείς δεν εμφισβητήσαμε το έργο του, mm-hmm. ούτε είμαστε ισοπεδωτικοί. Καθόλου δεν το αμφισβητήσαμε. Mm-hmm. Και μάλιστα δημόσια έχουμε πει ότι πιστεύουμε απολύτως ότι και ο κύριος Στατούλης και ιδιαίτερα η κυρία Τζανετέα θέλουν πάρα πολύ να γίνει το μουσείο. Mm-hmm. Και προσωπικά το έχω τονίσει σε κάθε περίσταση. Και το ξαναλέω και θα συνεχίσω να το λέω. Δηλαδή το πιστεύω ότι το θέλω. Mm-hmm. Αλλά αν δεν ξέρεις όμως πώς να το διεκδικήσεις ή αν δεν θέλεις να εντείνεις τους τόνους σου, άσε κάποιους άλλους να φωνάζουν. Και αξιοποίησέ τους, χρησιμοποίησέ τους. Εμείς ως Επιτροπή, αυτό της είπαμε της κυρίας Ζαρετέα όταν την επισκεφτήκαμε. Της λέμε χρησιμοποίησέ μας. Αλλά ανταυτού δεχτήκαμε πολλές φορές και επιθέσεις. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουν σημασία. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι αισθανόμαστε ότι συμβάλαμε πάρα πολύ στο να μπει το νερό στο αυλάκι. Και πιστεύουμε ότι καθοριστική σημασία ήταν η επιστολή που στείλαμε στην κυρία Βλαζάκη, τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, την οποία κοινοποίησαμε στην Υπουργό, την κυρία Κονιόρδου, και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Και κάτω από την επιστολή υπήρχαν 1.500 υπογραφές παπτιατών και 40 φορείς. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορούσε να το αγνοήσει κανείς αυτό. Υπήρξε κάποια παρέμβαση, ας πούμε, του κυβερνητικού βουλευτή, σας ρωτάω, γιατί μία ακόμη επιστολή έρχεται σε ένα Υπουργείο. Εγώ γιατί ξέρω να ασχοληθούν με αυτή την επιστολή? Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί ξέρω ότι ο κύριος Αραχοβίτης από παλιά, από την εποχή του κυρίου Μπαλτά, προσπαθεί πάρα πολύ και επικοινωνεί με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί φαντάζομαι ότι εκτός από το Υπουργείο Γεωργίας, το άλλο Υπουργείο που πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ με τη Λακωνία είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, ναι. Και θεωρώ ότι πράγματι έχει, και μάλιστα και με δελτία τύπου το ανακοινώνει πάντοτε αυτό, τις συνεργασίες του. Και εμείς τον ενημερώναμε συστηματικά τι ακριβώς κάναμε, όπως επίσης και ο κύριος Δαβάκης έκανε τις ερωτήσεις που έπρεπε να κάνει, επικοινώνησε και αυτός, δηλαδή υπήρξε μία πολύ συντονισμένη προσπάθεια και είδαμε ότι πραγματικά η όλη κατάσταση οδεύει στο να ενεργοποιηθούν επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που ίσως προκαλεί η αποκοιμισμένη. Γιατί εδώ πρόκειται για... είχαν αποκοιμηθεί. Mm-hmm. Πήραν ένα οικόπεδο και μετά άραξαν. Τι το θέλουμε το οικόπεδο, ένα μουσείο. Α, καλά, άστο, θα το φτιάξουμε. Mm-hmm. Αυτή ήταν η κατάσταση. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ επιμένω ότι η δική μας η παρουσία και η συμβολή είναι εξαιρετική σημασίας και μεγάλης αποτελεσματικότητας. Αποδεικνύεται από την προγραμματική σύμβαση ότι δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα μέχρι σήμερα εκτός από την χρηματοδότηση των ανασκαφών. Μπορεί να μην φταίει η κυρία Τζανετέα, μπορεί να μην φταίει ο κύριος Στατούλης, μπορεί να φταίει αποκλειστικά το Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά βγείτε και πείτε το, γιατί τώρα χρεώνεστε με αυτή την αδράνεια. Mm-hmm. Πείτε το. Ναι, σωστό. Έτσι. Στο εξής, τι να περιμένουμε από το Σωματείο, ο ρόλος σας ποιος λοιπόν, θα είναι? Ποιος είναι ο ρόλος μας από εδώ και πέρα? Ο ρόλος μας είναι να παρακολουθήσουμε τα χρονοδιαγράμματα με απόλυτη προσήλωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρεκκλίνουν, δηλαδή θα δούμε ποιος καθυστερεί τι. Και επειδή περάσαμε μεγάλη διάρκεια στη ζωή μας με το να είμαστε διακριτικοί, ανεκτικοί και υπομονετικοί, και αυτό δεν αφορά εμάς ως σωματείο, αφορά την κοινωνία ολόκληρη,
Είμαστε αποφασισμένοι να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm. Γιατί κάθε αδράνεια έχει ονοματεπώνυμο. Mm. Κάθε παρέκκληση έχει ονοματεπώνυμο. Κάθε αδιαφορία έχει ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, όποιος δεν κάνει τη δουλειά του, θα εκτίθεται δημόσια και στον κρίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Και βεβαίως θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη συνέστηση της ιστορικής ευθύνης που έχουμε και εμείς ως απλοί και ενεργοί πολίτες να συμμετέχουμε και να βοηθήσουμε τις επόμενες γενιές. Άρα να υποθέσω ότι δεν υπάρχει κάτι που φοβάστε, έτσι. Επειδή είπατε πριν ότι ας αφήσουμε πια τις ευγένειες και τις ισορροπίες, όχι τις ευγένειες, την ισορροπία, δεν χρειάζεται να κρατάμε πια την ισορροπία. Ποτέ δεν φοβόμασταν mm-hmm. κάτι, είμαστε καζαντζακικοί εμείς. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε τίποτα, δεν ελπίζουμε mm-hmm. τίποτα. Είστε ελεύθεροι. Γιατί να φοβόμαστε, mm-hmm. είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό είναι και το μεγάλο, το μεγαλείο της όλης υπόθεσης. Και αυτό είναι και εκείνο που μας δίνει τη δύναμη και τη δυνατότητα να κινούμαστε με τον τρόπο που κινούμαστε. Mm-hmm. Κανείς από εμάς δεν έχει δεύτερες σκέψεις. Κανείς από εμάς δεν έχει, μάλλον έχει, οι περισσότεροι έχουν ικανοποιήσει και τα υπαρξιακά τους προβλήματα, αν το πούμε έτσι. Και αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε στον τόπο μας, γιατί μας έδωσε αυτός ο τόπος. Και αυτό που μας ενοχλεί περισσότερο είναι αυτοί στους οποίους συνεχίζει να δίνει αυτός ο τόπος, δεν θέλουν αυτό το πράγμα να το καταλάβουν και να ανταποδώσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο το θέμα του μουσείου. Σας ανέφερα προηγουμένως μία σειρά ζητήματα, τα οποία ας πούμε δεν μπορεί, θα πρέπει κάποιος να βγει και να εξηγήσει. Γιατί το πρώτο κτίριο, διοικητικό κτίριο της χώρας επί Βαβαρών, το πρωτοδικείο της Σπάρτης, είναι τυλιγμένο στις Λινάτσες εδώ και κάποια χρόνια. Mm-hmm. Και με τόση προσπάθεια που κάνει ο δικηγορικός σύλλογος. Mm-hmm. Δηλαδή, επιτέλους. Ποια πληροφόρηση έχετε γι' αυτό? Θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Mm-hmm. Γιατί, εντάξει, θεωρούμε ότι κάπου πρέπει να αρχίσουν να βάζουν χρήμα στη Λακωνία. Mm-hmm. Και το χρήμα πρέπει να προέλθει και από την περιφέρεια, η οποία έχει το χρήμα, γιατί με τις διαδικασίες της αποκέντρωσης και της ενίσχυσης των περιφερειών, δεν πήγαμε να, πήγαμε να βοηθήσουμε, δεν πήγαμε να δημιουργήσουμε άλλου είδους πελετοκεντρικό σύστημα. Mm-hmm. Πήγαμε να βοηθήσουμε την περιφέρεια. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια, και, αλλά θα, εμείς ως σωματείο θα επικεντρώσουμε εδώ στην υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Mm. Και νομίζω ότι και για πρώτη φορά και κάποιοι φορείς σημαντικοί και έχοντες τη δυνατότητα αρχίζουν να βλέπουν σοβαρά την περίπτωση δημιουργίας του μουσείου mm-hmm. και να μας δίνουν μία νότα αισιοδοξίας. Αυτά θα τα πούμε αργότερα όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, περισσότερα δεδομένα, αποδείξεις ότι το πράγμα περπατάει mm-hmm. και τότε πια θα μπορούμε και εμείς να βγούμε και να πούμε, παιδιά, εντάξει, βάλαμε μυαλό, προχωρήσαμε, mm-hmm. ελάτε και εσείς τώρα να βοηθήσετε. Κλείνοντας, επειδή σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα το σκέφτονται, είπατε ότι δεν έχετε δεύτερες σκέψεις. Εννοείται πολιτικές βλέψεις? Όχι, εννοώ ότι η κινητήρια δύναμη mm-hmm. είναι η δημιουργία αυτού του έργου. Αυτό είναι. Αυτό mm-hmm. μας κινεί. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει κάποιον από εμάς να αποδείξει κάτι σε κάποιους για να είναι αρεστός και αύριο να τον επιλέξουν μεταξύ άλλων για να κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Εάν θέλεις να κάνεις κάτι για τον τόπο σου, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε νομάρχης, ούτε δήμαρχος, ούτε mm-hmm. περιφερειάρχης, ούτε τίποτα. Σωστό. Αυτό μπορείς να το κάνεις εάν θέλεις πραγματικά να δώσεις τον τόπο σου, να ανταποδώσεις τον τόπο σου mm-hmm. ένα μέρος από αυτό που σου δώσε. Προσωπικά δηλαδή, και βλέπω και τους άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το θέμα, αυτό που τους κινεί είναι αυτή η διάθεση να προχωρήσουν, να προσφέρουν αυτό που δικαιούται αυτός ο τόπος. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε, δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος ένα θεσμικό ρόλο για να κάνει πράγματα? Εδώ βλέπουμε χιλιάδες τέτοιους που έχουν θεσμικό ρόλο και που δεν κάνουν τίποτα. Και δεν κάνουν τίποτα, σωστό. Απλώς τρέφονται από την κρατική εξουσία, ας πούμε, mm-hmm. από την κρατική επιχορήγηση. Mm-hmm. Αλήθεια, νομίζω ότι ο πιο σπουδαίος ρόλος είναι ο ρόλος του πολίτη. Εάν θέλεις να τιμάς αυτό τον τίτλο, πρέπει να είσαι παρόν, να ελέγχεις, γιατί το άλλο στοιχείο της δημοκρατίας εκτός από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο mm. είναι ο κοινωνικός έλεγχος. Και ο κοινωνικός έλεγχος, ναι, σωστά. Δηλαδή αν κοιμάται ο πολίτης όρθιος, τότε mm-hmm. καλά του κάνουν. Mm-hmm. Καλά του κάνουν.
Και τον ξεπερνούν και τον κοροϊδεύουν και τον αγνοούν. Καλά του κάνουν. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο δικός μας τιμητικός τίτλος και αυτό τον τίτλο του ενεργού πολίτη θα τον τιμήσουμε και θα συνεχίσουμε να τον έχουμε και να τον διεκδικούμε. Μάλιστα. Αλλημονό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα ξαναπούμε. Πολύ. Ευχαριστώ το σταθμό σας που είναι τόσο φιλόξενος για την πρωτοβουλία μας. Και ελπίζουμε πάντοτε να ερχόμαστε και να έχουμε ένα πρόσθετο νέο για την πορεία του έργου. Θετικό, θετικό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.